Ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι με την κατοχή στον Κεραυνό και τον Σμότριτς να αλλάζει με τον Μασάμπα. Φεύγει και ο Άμπελ πήγε στον εφηδιασμό. Πήγε να καρφώσει. Είναι αυτό που λέμε. Αυτός ο ενθουσιασμός κάνει αυτά τα λάθη. Γιατί εδώ θα μπορούσε να πετύχει λάθη πιο εύκολα ο Άμπελμπι. Ψηλά από νωρίς. Φοβερή φάση για highlight. Ο Άμπελμπι πραγματικά έδωσε την μπάλα, να το πούμε ένα ποδοσφαιρικό όρο, πάρε βάλε. Πάσα στον Μπράσκουελ. Ναι, αλλά είχε χάσει τον Μπράσκουελ στο τέλος. Ωραίο. Φοβερό καλάθι. Πέρασε κάτω την μπασκέτα. Παίρνει αυτό το ωραίο καλάθι, 7-6. Του τρέχει. Δεν μπορεί μόνος, σαν διαβοήθεια την δίνει στον Μασάμπα. Μασάμπα είναι μόνος, σούτ για τρεις, είναι έστοχος. Αμέσως time out. Δεν αφήνεις εκεί τον Μασάμπα μόνο. Βέβαια. Στυλιανού, κοντά του Πράσκουελ, δεν τη στάζει για τρεις. Έστοχο. Φοβερό καλάθι από τον Στυλιανού. Έκανε ένα βηματάκι πίσω, μπροστά και πίσω, ελευθερώθηκε. Ο Σμότριτς κάνει μπάσιμο εκεί. Όπο, δεύτερο το. Πέτουεϊ, εκεί είναι. Τρίτο. Δεύτερο. Κόψιμο. Ράιαν. Φάουλ πάνω στον γελάει. Φεύγοντας από τον χώρο. Μέισον για τρεις. Είναι εύστοχος. Το πρώτο τρίποντο, όχι, το δεύτερο πρέπει να είναι μετά τον Άπελπι, έτσι. Μασάμπα. Μπάρκερ. Και ο Χαρίδης γυρίζει μπάλα στο Στυλιανού. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Στυλιανού από πολύ μακριά για τρεις. Είναι απίστευτο. Με κάτι μικρό χάος. Και συνεχίζει τα τρίποντα. Ο Στυλιανού, ο τεράστιος Στυλιανού. Time out αμέσως. Πάρκερ ανεβαίνει ψηλά, καλάθι. Με το τέλος, η λήξη. 40-24. 40-24 σε ένα παιχνίδι που ο Κεραυνός φαίνεται να το ελέγχει. Έχει κερδίσει τη μάχη το rebound, έχει τη βοήθεια από τον πάγκο, έχει την τύχη με το μέρος του. Υπάρχει από τον Απόλλωνα. Ναι, όντως, οι επιθέσεις του είναι πολύ νευρικές, έχει πάρα πολλά άστοχα σουτ. Ανεβαίνει και ο Πιλαβάς, κλέβει από τον Μέισον. Είναι επικίνδυνος, έξω στους Μότρες για τρεις. Αυτή η φορά είναι εύκολος. 47-28. Η Λαβάς δεν διστάζει για τρεις, είναι εύστοχος. Αμέσως time out για τον Απόλλωνα. Δύο συνεχόμενα τρίποντα, αυξάνουν τη διαφορά, 50-28. 52-30. Μπράσκουελ για τρεις. Φάνηκε καλό, είναι εύστοχο. Το πρώτο του τρίποντο σήμερα, έχει ένα στα τέσσερα. Πέτουε και Μακρέι. Τάκας. Πέτουε. Καλή κίνηση, ωραίο καλάθι. Πολύ ωραία κίνηση. 55-35, στους 20 ξανά η διαφορά. Κόμπερ μετράει το καλάθι, υπάρχει φάουλ. Θα δούμε τι θα δώσει ο διαιτητής. Το καλάθι μετράει. Και έχει φάουλ από τον Μπράιεν και βολή συμπληρωματική για τον Πιτάκα. Πάει εκεί για το pick and roll. Μασάμπα. Κάνει το φάουλ, καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ. 42-8 και 52 για το τέλος του παιχνιδιού. Σμότριτς για τρεις. Χωρίς άγχος πια. Στυλιανού για τρεις. Συνεχίζει να βομβαρδίζει. Δεν τον σταματά τίποτα. Το έχει Στυλιανού, θα απαντήσει. Πήγαμε να δούμε ένα ωραίο highlight. Τελικά ο Μπράιν δεν κατάφερε να πάρει εκεί την μπάλα που την έστειλε ο Στυλιανού. Μετράει το μετράει. Όπως και να έχει, 81-64. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον Κεραυνό. Επικράτησε σε όλα τα μήκη του γηπέδου. Ήταν σαφώς καλύτερος Αντώνιο Κεραυνός. Πήρε κεφάλι πολύ νωρίς. 24-10 στο πρώτο δεκάλεπτο και 40-24 στο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα και με την απουσία του Άπελμπι
πραγματικά ήταν πολύ σημαντική απουσία από τον Απόλλωνα. Θα έλεγα δεν μπόρεσε να επανέλθει, θα έλεγα. Και έτσι ο Κυριανός παίρνει μια δίκαιη νίκη σε αυτή την δύσκολη φάση, όπως διαφαίνεται ότι θα είναι.